εκτάσεων, όπως καταλαβαίνετε, να, για την αλλαγή του οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαγγέλη. Παρακαλώ, καλώς σας βράδυ. Καλά. Χωρίς αποθέματα μονάδων αίματος βρίσκει η νέα χρονιά τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν τα έκτακτα και τακτικά περιστατικά, τα χειρουργεία και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς. Ενώ γίνεται έκκληση σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες να προσέλθουν στα νοσοκομεία και να δώσουν αίμα. Οι Δήμοι από την πλευρά τους διοργανώνουν συχνά αιμοδοσίες όπως αυτή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Με μικρή προσέλευση εθελοντών πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία του 2020 από το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Αιμοδότες πολλοί, αλλά όχι όσοι χρειάζεται για να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες ανάγκες για αίμα. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται, έρχονται εθελοντικά. Το κάνουν με αγάπη, πρώτα απ' όλα για τον άνθρωπο, και οι περισσότεροι λένε ότι μετά το τέλος της αιμοδοσίας νιώθουν πάρα πολύ όμορφο, ότι έχουν προσφέρει, ότι συμμετέχουν σε κάτι πάρα πολύ όμορφο, και αυτό είναι που τους κάνει να ξανάρθουν και να ξανάρθουν. Δεν είναι δηλαδή αιμοδότες μόνο για μία φορά, είναι επαναλαμβανόμενοι. Είναι οι πρώτες αιμοδοσίες που έχουμε οργανώσει από το 2020. Δυστυχώς πέρσι ήμασταν αποκλεισμένοι λόγω του ιού του Νείλου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε προσέλευση. Χθες είχε αρκετά καλή προσέλευση. Ελπίζουμε και σήμερα να έχουμε προσέλευση. Δυστυχώς οι τράπεζες αδειάζουν. Πρέπει ο κόσμος να συμμετέχει ακόμα πιο ενεργά. Η καινούργια χρονιά βρίσκει τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης χωρίς αποθέματα μονάδων αίματος. Σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες γίνεται έκκληση να προσέλθουν στις αιμοδοσίες των και να αιμοδοτήσουν. Χωρίς αυτές τις δράσεις δεν υπάρχει ζωή. Διότι προσφορά αίματος είναι ζωή. Και αν δεν έχουμε αίμα, πού θα το βρούμε? Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει τεχνητά, δεν μπορεί να παρασκευαστεί, παρά μόνο με την προσφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι εύκολο το να δώσει κάποιος αίμα? Δηλαδή, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει κάποιος για να δώσει αίμα και πόσο εύκολο είναι σαν διαδικασία? Οι προϋποθέσεις είναι κάθε άνθρωπος από 18 ετών και πάνω υγιής, χωρίς να παίρνει δηλαδή φάρμακα, να έχει κάποιο θέμα υγείας σοβαρό, μπορεί να δίνει αίμα. Η διαδικασία είναι 10 λεπτά στην κυριολεξία. Συμπληρώνει τα έντυπα, εξετάζεται από τον γιατρό και αν όλα είναι καλά προχωράει μετά στην αιμοληψία. Είναι θέμα 10 λεπτών. Οι ημέρες και οι ώρες των αιμοληψιών είναι οι προκαθορισμένες τακτικές που ισχύουν γενικότερα στα νοσοκομεία ΧΕΠΑ, Ιπποκράτιο, Θεαγένειο, Παπανικολάου και Άγιος Παύλος. Συνομιλούμε αμέσως τώρα με τη Μαρία Γκανίδου, τη Διευθύντρια Αιμοδοσίας του νοσοκομείου Παπανικολάου. Κυρία Γκανίδου, καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα κύριε Μόση, καλή χρονιά. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια λόγω της Τράπεζας Αίματος των Ακροατών του Ράδιο Θεσσαλονίκη και γνωρίζω ότι δεν βγάζετε ανακοινώσεις, εκκλήσεις θα τις έλεγα, για ψήλου πήδημα. Προφανώς έχετε φτάσει στο αμήν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι βέβαια πρωτότυπο. Δηλαδή κάθε χρόνο μετά τις γιορτές υπάρχει αυτό το οξύδατο πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι ότι έχουν προηγηθεί οι γιορτές που οι αιμοδότες βέβαια ασχολούνται με τη διασκέδαση ή με τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Mm-hmm. Και αμέσως μετά τις γιορτές αρχίζουν τα χειρουργεία, οι ανάγκες των ασθενών, αρχίζουν να λειτουργούν τα νοσοκομεία κανονικά. Μάλιστα. Τα προγραμματισμένα δηλαδή, συν τα έκτακτα. Και τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα και οι θεραπείες των ασθενών. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί τροχαία να μην έχουμε πια πολλά τέτοιου τύπου, αλλά έχουμε πολλούς ασθενείς που κάνουν χημεθεραπείες, κάνουν μεταμοσχεύσεις. Mm. Έχει αλλάξει πια οι απαιτήσεις των ασθενών, είναι διαφορετικές και είναι συνεχείς. Δεν είναι έκτακτες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι έκτακτα όλα αυτά. Ναι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε σημείο να κινδυνεύουν χειρουργεία, να μην πραγματοποιηθούν, να μην λειτουργούν πτέρυγες. Σε ποιο σημείο είμαστε? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Για να μην φτάσουμε εκεί. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Ναι. Όλες οι αιμοδοσίες και όλα τα νοσοκομεία, όλοι οι γιατροί που δουλεύουμε στα νοσοκομεία, περιορίζοντας τις μεταγγίσεις στους ασθενείς, ουσιαστικά εξατομικεύουμε τις ανάγκες κάθε ασθενή, διατηρώντας ένα κατώτατο όριο ασφαλείας. Κατώτατο όριο ασφαλείας όμως. Mm-hmm. Έτσι για να μπορέσουμε να μην αναβληθούν χειρουργία, να μην κινδυνεύσουν ασθενείς όπως λέτε. Ναι. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να συνεχιστεί πολύ. Δεν μπορούμε να έχουμε υπομεταγγιζόμενους τους ασθενείς μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να δίνουν εθελοντικά αίμα. Και η έκκληση δεν θα γίνει μόνο στους εθελοντές, στους τακτικούς εθελοντές. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Οι τακτικοί εθελοντές μας είναι περίπου το 62% νομίζω, 63% νομίζω το 19%.
Οι υπόλοιποι είναι συγγενείς, είναι οι φίλοι αυτοί οι οποίοι περιμένουν αν θα χρειαστεί κάποιος δικός τους τότε να καταθέσουν αίμα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ τώρα, ας πούμε, από την Τρίτη ξεκίνησαν τα νοσοκομεία να λειτουργούν κανονικά, τα νοσοκομεία, οι θεραπείες, τα χειρουργεία, όλα. Οπότε οι συνοδοί, οι φίλοι έρχονται να δώσουν αφού μπει ο ασθενής μέσα. Άρα το αίμα δεν έχουμε, γιατί το αίμα θα πρέπει να εξεταστεί, να προετοιμαστεί, που θέλει τουλάχιστον 24 ώρες. Ναι, έτσι. Άρα λοιπόν η έκκληση είναι προς όλους τους πολίτες να γίνουν εθελοντές. Οι οποίοι είναι υγιείς, δεν έχουν παθολογικά ζητήματα, ναι, και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο και πέντε, ούτε καν στο παραπέντε. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς τώρα είμαστε στο και πέντε, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Ναι. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι κάποια στιγμή όλοι θα χρειαστούμε. Ναι, νομίζω ότι και μόνο το άκουσμα της υπό που είπατε προηγουμένως, μετάγγισης, ναι, νομίζω ότι δημιουργεί θέματα, έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μας τιμάει ως κοινωνία για να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε διαχείριση και μέσω της διαχείρισης να υπομεταγγίζονται κάποιοι, γιατί κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε από μονάδες αίματος. Νομίζω ότι ακριβώς. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε καν. Οι αιμοδότες, ξέρετε, πολλές φορές λένε ότι δεν έχουν τα ωράρια ή όλα αυτά. Τα ωράρια είναι πάρα πολλά. Οι εξορμήσεις που κάνουμε σε δήμους και σε όλα αυτά που λέγατε είναι πάρα πολλά. Αν θέλει να δώσει κάποιος, νομίζω είναι πρόφαση ότι δεν θα μπορέσει να βγει ανοιχτή αιμοδοσία να δώσει. Άρα λοιπόν είναι καθαρά θέμα της κοινωνίας μας. Είναι μια ιδιαιτερότητα της κοινωνίας μας, η οποία περιμένει να στηρίξει μόνο την οικογένεια ή τους φίλους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κύριε Αγκανίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.